Μια ψυχολόγος τώρα ετοιμάζεται να τα βάλει με τον πιο αψυχολόγητο εχθρό, τον τοίχο του Rising Star. Μας έρχεται από τυχείο και όπως η ίδια λέει, έφτασε πολλές φορές στην πηγή χωρίς να πιει νερό. Μπείτε στην ψηφοφορία για την Γιάννα Φαφαλιού. Λέγομαι Γιάννα Φαφαλιού και κατάγομαι και μένω στη Χίο. Στη Χίο έχω επιστρέψει τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήμουν περιπλανόμενος Οδυσσέας. Έχω μία κόρη, 7,5 χρονών, τη Φίλια, η οποία είναι ένα ταυράκι, πάρα πολύ ανήσυχο, πάρα πολύ καλλιτεχνική φύση, μου μοιάζει σε αυτό. Ένα πανέξυπνο παιδί, ένα αστέρι, η οποία είναι ο ερωτάς μου. Καλή επιτυχία, μάνα. Για να τραγουδάς επαγγελματικά. Ναι, ναι, πολλά χρόνια. Στοιχείο, στο νησί. Και στοιχείο και στην Αθήνα έχω υπάρξει και στην επαρχία έχω υπάρξει. Παράλληλα βέβαια με την βασική μου δουλειά, που είναι ψυχολογία, είμαι ψυχολόγος. Ορίστε. Και ψυχοθεραπεύτρια. Μη φύγεις μετά, θα σε χρειαστούμε. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Μείνε σε αυτή τη θέση που είσαι. Νιώθω ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να νιώσω σε κάθε τραγουδιστή που ακούει για πρώτη φορά. Εμένα με καλύπτεις. Χαίρομαι που ήρθες κοντά μας. Και ελπίζω πραγματικά να έχεις μεγάλη πορεία στο Rising Star. Και εμένα μου άρεσε το αίσθημα σου πολύ στο τραγούδι και το χαμόγελο σου σε όλο το τραγούδι. Πέρα από το ότι έχεις μια ωραία φωνή, φωτίζεις. Είσαι φωτεινός άνθρωπος και καλείσαι να παρευρεθείς κοντά μας στο Rising Star. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα. Έφτασα πολλές φορές στην πηγή να πιω νερό. Δεν ήπια. Όμως κατάλαβα τελικά ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα δικής μου συναισθηματικής δημιουργίας. Εγώ το είχα στήσει έτσι, άρα εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Ενώ τώρα είμαι. Να το
τη φωνή η Γιάννα. 94% συγχαρητήρια Γιάννα. Μπράβο. Έλα Τόνι. Γιάννα μου, Γιάννα μου, εξαιρετική μου Γιάννα. Τι να σου πω, εγώ πραγματικά δεν ήθελα να τελειώσω το τραγούδι, ήθελα να συνεχίσει να τραγουδάς. Τόσο αβίαστα, τόσο όμορφα. Γιάννα μου, να σε έχει ο Θεός καλά και να χαρίζεις και στον κόσμο να ξεκλειδώνεις τις ψυχές του. Να ξεκλειδώνεις τις ψυχές του με το επάγγελμά σου. Και να ξεκλειδώνεις τα αυτιά μας και τις ψυχές μας με το τραγούδισμά σου. Να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό που μου λες, Αντώνη. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Εγώ σε καταχάρηκα πραγματικά. Χρήστο. Γιάννα, και εγώ ένιωσα ότι είμαι κάπου και διασκεδάζω και περνάω όμορφα. Και αυτό που άκουσα ήταν πραγματικά υπέροχο. Οι χαμηλές σου είναι τόσο γεμάτες. Τρελαίνομαι όταν ακούω τέτοιες χαμηλές από γυναίκα και τόσο σταθερές και γεμάτες. Τι να πω, δώσε σε μια άλλη ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι, πολύ όμορφη, πολύ αέρινη, light ερμηνεία. Το διασκέδασα πάρα πολύ αυτό το άκουσα και χαμογελάει η ψυχή σου όταν τραγουδάς. Ναι, ναι. Μπράβο, τα αγαπώ πολύ, τα αγαπώ. Γιάννα, επέλεξες ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι και είπες, ήσουν άρτια, πολύ ωραίες και υψηλές σου και τα πατήματά σου. Κάτι μικρό μόνο θα σου πω, για τη συνέχεια, στη διάθεση περισσότερο του τραγουδιού. Στο είχα πει, Φωτής, είσαι ένα χαρούμενο τέλος πάντων κορίτσι, αλλά μπαίνοντας στο κουπλέ χαμογελούσες ήδη, ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει λύπη. Ξέρω ότι ήσουν χαρούμενη, απλά είναι μια μικρή, πολύ μικρή παρατήρηση όσον αφορά το συνέστημα και τον τρόπο έκφρασης. Κατά τα άλλα ήσουν άψογη φωνητικά, εξαιρετική, μπράβο σου. Κώστα. Διάλεξες όντως ένα τραγούδι που είναι πρόκληση για όλες τις τραγουδίστριες. Νομίζω ότι όλες οι τραγουδίστριες θέλουν να πούν αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά είναι από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν στο ελληνικό ρεπερτόριο και που δείχνουν ότι έχουν φωνή, έχουν ψηλές, έχουν χαμηλές. Και τα κατάφερες μια χαρά. Άριστα τα κατάφερες, όχι μόνο μια χαρά. Και τι θα να πω, το μόνο έτσι, σαν δική μου συμβουλή για το παρακάτω είναι. Μ' άρεσες πολύ την ώρα που ήσουν ήσυχη, στημένη και τραγούδουσες, την ώρα που νιώσουν χωρίς λόγο. Ίσως δεν πήγαινε σε αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, δεν είναι ένα τραγούδι που θέλει. Αυτό τώρα είναι άσχετο, είναι κάτι που έχει να κάνει σκηνικά. Αλλά ξέρεις, στις στιγμές που ήσουν ήσυχη και δωρική και το έλεγε στο κομμάτι σου, ήταν μαγικό. Πραγματικά. Εμένα λίγο με ξενέρωνε κάποια στιγμή αυτό. Αλλά αυτό δεν είχε καμία σχέση βέβαια με το πώς τραγούδισε το τραγούδι. Και μπράβο. Βλέπω θα γίνει διεκδίκηση εδώ αργότερα το βράδυ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στη Γιάννα. Να είστε καλά, Γιάννα. Να πω κάτι στην κόρη μου που μας βλέπει. Βέβαια, θα πει κάτι στην κόρη. Πού να το τα πω. Τα παιδιά μας έχουν την προτεραιότητα. Ευθεία, ευθεία. Θα το πεις εκεί στο κόκκινο φωτάκι. Εκεί το κόκκινο φωτάκι είναι φίλια η κάμερα. Φίλια μου, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Να πούμε κι εμείς κάτι, όχι μόνο στην κόρη σου, αλλά να πούμε κι εμείς στο νησί σου. Ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας συμπαραστεκόμαστε για όλα αυτά που τραβάτε τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστούμε, το χρειαζόμαστε. Πραγματικά και μακάρι θα ήθελα να κάνουμε έτσι και μια βραδιά εκεί στο στοιχείο, να έρθουμε την άνοιξη πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να κάνουμε λίγο να απαλύνουμε τον πόνο σας και να σας βοηθήσουμε και όσο μπορούμε. Θα βοηθήσει πολύ. Όσο μπορούμε. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.